Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας εδώ από την θέρμη 8η αγωνιστική της Α1 και ο Θερμαϊκός Θέρμης υποδέχεται τον Παύλο Μελά, ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζει αρκετά τα παλιότερα παιχνίδια της μάχης που δίνανε ο Θερμαϊκός Θέρμης με τον Παύλο Μελά τότε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της ανόδου στην ΓΑΜΑ Εθνική. Βέβαια, φέτος και σήμερα συγκεκριμένα ένα παιχνίδι με διαφορετικές συνθήκες και δεδομένα. Ο Θερμαϊκός Θέρμης μαζί με τα Κουφάλια και τον Ηρακλή Αμπελοκή, που είναι οι ομάδες που δείχνουν να έχουν ξεκινήσει καλύτερα στο πρωτάθλημα της Α1 σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Πάμε σε δεκάδες. Εδώ τελικά φάουλ που έχει δώσει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ο διαιτητής σήμερα του αγώνα. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος με βοηθούς τους Πάτρα και Σιανίδη. Μουρμούρας, ο οποίος επιστρέφει ξανά σε αυτό το γήπεδο, στο οποίο την περασμένη χρονιά με τον Ολυμπιακό Κιμήνων είχε καταφέρει να πάρει την νίκη σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός Κιμήνων μετέπειτα είχε πάει στον τελικό των play-off με τον Μακεδονικό. Εδώ ο Χατζόπουλος, ο Κυριάκος απομακρύνει σε ένα χώρο που κινούνται μόνο οι παίκτες του Θερμαϊκού Θέρμης, με μια πολύ ωραία φανέλα σήμερα η ομάδα της Θέρμης και για την οποία υποψιάζουμε πως ευθύνεται ο Μανώλης Μπαντής, ο οποίος άλλωστε είναι η δουλειά του αυτή. Αχαλινόπουλος. Κερδίζουν τον Παύλο Μελά. Υπάρχει φάουλ έξυπνα βέβαια από τον Αχαλινόπουλο, ο οποίος βλέποντας πως έχει χάσει την μπάλα προτίμησε να κάνει φάουλ και να σταματήσει μια ενδεχόμενη αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Τσούκλης πίσω, ακόμα πιο πίσω τώρα και ο Αμυρίδης μακριά. Τσεβρετζής κυνηγάει, η μπάλα πίσω. Πολίτης για τον Μαύρο Μάτι. Από κοντά ο Παντελίδης. Σαράφουλου. Στεφανίδης. Και τώρα για τον Καρατζά, περιμένει ο Παύλος Μελάς πίσω από την μεσαία γραμμή. Καρατζάς. Η κεφαλιά ξανά προς τον Καρατζά. Οι κόντρες και φάουλ για την ομάδα του Παύλου Μελά. Κερδίζουν τις Θέρμης με τον Στεφανίδη τώρα και τον Τσούκλη. Μοναδικό προωθημένο από ό,τι βλέπω. Εκεί τον έχει τοποθετήσει ο Γιάννης Τσάρτσαλης. Φιδάκης. Παλεύει. Όπως μακριά. Τσούκλης. Ανεβαίνει ο Παντελίδης. Θέλει να τον βρει ο Τσούκλης. Παντελίδης και φάουλ που κερδίζει εδώ η ομάδα του Παύλου Μελά. Σε καλό σημείο σχετικά. Με τον Ανέστη Παντελίδη. Ένα από τα πολλά παιδιά που ήρθαν το καλοκαίρι από την ομάδα των Κιμήνων. Φάω λοιπόν για τους Σταυροπολίτες με τον Τσούκλη να πηγαίνει στην εκτέλεση. Παναγιώτη Τσούκλης, ο οποίος επιστρέφει σήμερα ως αντίπαλος του Θερμαϊκού Θέρμης. Πέρσι με την φανέλα του Θερμαϊκού, φέτος με του Παύλου Μελά. Σε μια ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του, ο Παναγιώτης Τσούκλης, μαζί με τον Κουντουρά σε αυτήν την εκτέλεση, ένας από τους δύο. Τα λένε εκεί για το ποιος θα το εκτελέσει. Ο Παπαδόπουλος μια στιγμή ελέγχει το τείχος και την απόσταση στην οποία πρέπει να μείνει το τείχος. Τσούκλης και Κουντουράς πάνω από την μπάλα.
Τελικά ο Κουντουράς το εκτελέσει απευθείας έξω στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Για τον Παύλο Μελά με αυτό το δεξί σουτ του Νίκου Κουντουρά. Σαράφουγλου πολίτης για τον Κράβαρη, ξανά πολίτης. Αχαλινόπουλος θα αλλάξει για τον Μαυρομάτι. Και το ρεμπαλιά του Μαυρομάτι δεν θα περάσει. Σταματάει και πάλι την επίθεση του Θερμαϊκού. Ο Χατζόπουλος, ο Κυριάκος. Πολύ ωραία συνεργασία. Χατζόπουλος καταφέρνει, μένει όρθιος. Πολύ ωραία ενέργεια. Και θα βγάλει τον Παύλο Μελά στην επίθεση. Με τον Θερμαϊκό Θέρμης βέβαια να έχει ήδη επιστρέψει. Για να πάρει θέση άμυνας. Μαυρομάτης. Παντελίδης. Κερδίζει ο παίκτης του Θερμαϊκού. Και τώρα ο Τρόκας δεξιά για τον Στεφανίδη. Στεφανίδης. Παντελίδης για τον Τσούκλη. Πολύ ωραία συνεργασία. Εδώ ο Παύλος Μελάς στο προσκήνιο. Κλέβουν του Θερμαϊκού και τώρα Στεφανίδης. Υπάρχει τραυματισμός παίκτη του Παύλου Μελά με τον πολίτη να πετάει υποτικά την μπάλα. Βλέποντας τον Κουντουρά να είναι στο έδαφος. Να υπενθυμίσουμε πάντως ότι στα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας ο Ποσειδώνας Καλαμαριάς κέρδισε με 1-2 την Ηλιούπολη το πρωί στο πλαστικό της Ηλιούπολης και το νίκη μεσημερίου ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας έληξε με σκορ 1-1 με γκολ της Μηχανιώνας στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και τώρα η Θέρμη από τα δεξιά. Το διώξουμε όπως μακριά σε ένα χώρο όπου βρίσκεται μόνο στο Ιωστρόκας. Ένα παιδί εδώ του Θερμαϊκού, το οποίο για ένα χρόνο έφυγε πέρσι για να πάει στην ομάδα της Τριανδρίας, στον Αχιλλέα Τριανδρίας. Και μια μεταγραφή ουσιαστικά που έχει κλείσει από πολύ νωρίς, μάλιστα από την περασμένη σεζόν. Όπου είχε συμφωνηθεί να επιστρέψει η ομάδα της Θέρμης. Σαράφογλου. Στεφανίδης και τώρα Τρόκας. Passing game από τους γηπεδούχους με πολύ καλή ταχύτητα, αλλά ωστόσο εδώ ο Κώστας Αχαλινόπουλος δεν θα κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Κυνηγάει ο Τσούκλης, Τρόκας, Σαράφογλου για τον Στεφανίδη. Στεφανίδης, κάνει κίνηση ο Κώστας Αχαλινόπουλος, εκεί βρίσκεται ο Κολώνης, ο Λεωνίδας. Ο Χατζόπουλος, με συγχωρείτε, ο Κολώνης δεν παίζει σήμερα. Εδώ το λάθος που πάει να γίνει, ξανά ο Χατζόπουλος, ο Κολώνης, ο οποίος μαζί με τον Γεροντίδη απουσιάζουν σήμερα. Και το πλάγιο για τον Παύλο Μελά τελικά. Αλλαγή όμως που γίνεται στο πλάγιο. Η
μπάλα πίσω στον Αμυρίδη. Και το πλάγιο τελικά για τον Θερμαϊκό Θέρμης. Μόλις μια ευκαιρία μετράμε στο παιχνίδι αυτή του Παύλου Μελά με την εκτέλεση φάουλ του Νίκου Κουντουρά. Ένα σούτ που πέρασε πάνω τα δοκάρια του Μανώλη Μπαντή. Η παλιά στα δεξιά για τον Λεωνίδα Χαλινόπουλο. Είναι δυνατή πλάγιο που κερδίζουν οι Σταυροπολίτες. 0-0 εδώ στη Θέρμη. Σε μια ημέρα που θυμίζει περισσότερο καλοκαιριού παρά φθινοπόρου, με τις γκρι φανέλες, να υπενθυμίσουμε, η ομάδα του Θερμαϊκού Θέρμης με τις άσπρες και πράσινο, η ομάδα του Παύλου Μελά. Κουντουράς θέλει να βρει τον Παντελίδη, κερδίζει ο Μαυρομάτης και τώρα Κώστας Χαλινόπουλος μένει για στήριγμα. Ο Χαλινόπουλος, Σαράφογλου, Στεφανίδης ανοίγει το κοντρόλ, προλαβαίνει όμως και δίνει για τον Καρατζά και αυτός εν συνεχεία για τον Λεωνίδα Χαλινόπουλο. Εδώ ο Κράβαρης, ο Κτσουκοβαγγέλης και όχι ο Κράβαρης, πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Και κόρνερ που κερδίζει εδώ η ομάδα του Θερμαϊκού, η οποία σε αυτά τα πρώτα λεπτά πιέζει την ομάδα του Παύλου Μελά. Κόρνερ λοιπόν για τον Θερμαϊκό Θέρμης. Εκτελείται και ο Μουρμούρας εύκολα μπλοκάρει και θα παίξει γρήγορα για τον Παντελίδη. Από κοντά βρίσκεται ο Μαυρομάτης. Επιστρέφουν οι παίκτες του Θερμαϊκού. Χατζόπουλος αλλάζει για τον Τσεβρετζή. Κουντουράς θέλει να βρει τον Παντελίδη. Στην μεγάλη περιοχή διώχνει ο Μαυρομάτης. Χατζόπουλος, πολύ ωραία για τον Παντελίδη, με πολύ καλές προοπτικές. Εδώ ο Παύλος Μελάς, το πρώτο δοκάρι, κόρνερ που κερδίζουν οι Σταυροπολίτες. Κόρνερ λοιπόν για τον Παύλο Μελά, το πρώτο που κερδίζει στο παιχνίδι η ομάδα του Παύλου Μελά. Η κεφαλιά από τον Καρατζά, ξανά η μπάλα στο πλάι. Κουντουράς χαμηλά, Καρατζάς και τώρα Τρόκας μακριά, σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Αχαλινόπουλος θέλοντας να βρει τον Κράβαρη. Έχει γυρίσει όμως ο Τσεβρετζής. Στεφανίδης Σαράφογλου, ο οποίος κρατάει περισσότερο την μπάλα. Τώρα θα παίξει για τον Χαλινόπουλο. Τσούκλης. Κουντουράς αφήνει πλεονέκτημα ο Παπαδόπουλος. Τώρα θα δώσει το φάουλ από τον Κουτσικό Βαγγέλη.
φάουλ για τον Παύλο Μελά πίσω από την μεσαία γραμμή, με το 0-0 να παραμένει στο ξεκίνημα. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι πάντως μέχρι στιγμής, με μόλις μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε από εκτέλεση φάουλ του Νίκου Κουντουρά. Τρόκας, ποιος προσπαθεί να βρει επιλογές, τελικά η μπαλιά για τον Πολίτη, πολύ ωραία, με τον Μουρμούρα όμως να βγαίνει γρήγορα, αντιλαμβανόμενος την κίνηση του Τάσου Πολίτη από την παλιά του Σταγιού Τρόκα. Μαυρομάτης, Τρόκας για τον Καρατζά. Λεωνίδας Αγαλινόπουλος, Στεφανίδης. Μπαλά περνάει, ο Χατζόπουλος τελικά καταφέρνει και βγάζει την άμυνα δίνοντας για τον Παντελίδη. Σαράφογλου, Παντελίδης, πλάγιο για την ομάδα του Θερμαϊκού. Καρατζάς. Στεφανίδης. Κράβαρης, πολύ ωραία εδώ να σούτα από τον Αχαλινόπουλο, μπλοκάρει ο Μουρμούρας. Πρώτη τελική ευκαιρία για τον Θερμαϊκό Θέρμης. 17-20. Η μπάλα για τον Παύλο Μελά. Σαράφογλου πίσω για τον Μπαντή, λίγο ρυψοκίνδυνα εκεί. Βέβαια, αρκετά έμπειρος ο Μπαντής για να δεχτεί κάποιο τέτοιο γκολ. Η αλλαγή παιχνιδιού για τον Λεωνίδα Χαλινόπουλο, εκεί το διώξιμο σε πλάγιο. Ξανά ο Θερμαϊκός με την μπάλα στα πόδια του. Ένα σούτ από τον Τρόκα, η μπάλα έξω. Με τον Τρόκα να βρίσκει χώρο και να δοκιμάζει το δεξί του πόδι. Τσεβρετζής. Φιδάκης για τον Χατζόπουλο. Χατζόπουλος για τον Βερβέρη, ο οποίος θα βγάλει τώρα την σέντρα. Χατζόπουλος στη μεγάλη περιοχή για τον γκολ. Απίστευτο γκολ από τον Κυριάκο Χατζόπουλο, ο οποίος κάνει το 0-1 εδώ στη Θέρμη για τον Παύλο Μελά. Μετά από μια εξαιρετική συνεργασία που είχε με τον Βερβέρη, ο Χατζόπουλος με ένα δεξί σουτ έκανε το 0-1. Να λοιπόν που ο Παύλος Μελάς ανοίγει το σκορ εδώ στη Θέρμη στο 20 λεπτό.
Ο Χατζόπουλος, ο οποίος προωθήθηκε από το δεξιά άκρο της άμυνας, άλλαξε πολύ ωραία την μπάλα με τον Βερβέρη. Και στη συνεχεία έκανε τον γκολ, στέλνοντας την μπάλα στον ουρανό του Μανώλη Μπαντή. Ο Παύλος Μελάς, ο οποίος σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, δεν πάβει να αποτελεί ένα σκληρό καρύδι στον αγωνιστικό χώρο, παρότι ο Θερμαϊκός Θέρμης είναι το φαβόρι αναμφίβολα στη σημερινή αναμέτρηση. Και ο Μπαντής μπλοκάρει στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία του παιχνιδιού. Είχαμε δύο σουτ έξω τη μεγάλη περιοχή, ένα του Κουντουρά και ένα του Τρόκα. Τώρα ήρθε η πιο μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, την οποία έκανε και γκολ ο Κυριάκος Χατζόπουλος. Θερμαϊκός Στήλα Περιστερώνα, 0-0 την ίδια στιγμή. Στεφανίδης, η σέντρα πάνω στα σώματα, δεν έχει τελειώσει. Χαλινόπουλος για τον Στεφανίδη. Εδώ ο Θερμαϊκός Θέρμης προσπαθεί να πατήσει την περιοχή του Μουρμούρα. Στεφανίδης κάνει τους ελιγμούς. Τώρα θα βγει η σέντρα, το διώξιμο από τον Κυριάκο Χατζόπουλο, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι στο ξεκίνημα. Και τώρα ο Μαυρομάτης πίσω. Η σέντρα Μουρμούρα στα μπλοκάρι. Πολίτης για τον Αχαλινόπουλο. Εδώ πάνε να βγει συνεργασία, διώχνουν του Παύλου Μελά με τον Αμυρίδη. Και τώρα μακριά η μπάλα με τον Τσούκλι να κυνηγάει, να διεκδικήσει την μπάλα μέσα από Τρόκα. Και Στεφανίδη πίσω, ο Τρόκας για τον Μπαντή. Σαράφογλου τον μεταδιώκει ο Βερβέρης, Χατζόπουλος και πάλι, αλλά έχει δοθεί φάουλ στην αρχή της φάσης, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Μαυρομάτης, η σέντρα, η κεφαλιά από τον Κράβαρη μπλοκάρει Μουρμούρας. Και τώρα ένα βολέ του Κράβαρη με στόχο τον Τσούκλι. Για να δούμε εδώ τον Παύλο Μελά, έχει γυρίσει ο Τσούκλης, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει τίποτα, η παρέμβαση εκεί, σωτήρια από τον Στέλιο Τρόκα. Να λοιπόν πάνω κάτω το παιχνίδι στο ξεκίνημα. Και σταματάει το παιχνίδι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να κάνει παρατηρήσει σε ποιον. Στον Κουβούση, στον γενικό αρχηγό του Θερμαϊκού Θέρμης.
Φάουλ του Θερμαϊκού με τον Πολίτη. Εκτελείται το φάουλ. Το διώξιμο όχι και τόσο καλό. Το σούτ είναι συνεχεία. Μεγάλη ευκαιρία χαμένη εδώ για τον Θερμαϊκό Θέρμης. Από τα πόδια του Καρατζά, ο οποίος ευνοήθηκε μέσα από τις κόντρες και συνεχεία έκανε το σούτ από πλάγια θέση. Παραμένει το 0-1 για τον Παύλο Μελά. Όπως διώχνει ο Στεφανίδης, Βερβέρης, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πάντως στο ξεκίνημα, με πολλές δυνατές μονομαχίες. Και εδώ από μια κίτρινη κάρτα σε Καρατζά και Τσούκλι από τον Παπαδόπουλο. Παντελίδης, ο οποίος έκλεψε, ανεβαίνει και ο Χατζόπουλος δεξιά του. Με την δεύτερη εδώ, ο Παντελίδης θα επιδιώξει να περάσει, δεν υπάρχει τίποτα. Πάμε. Και τώρα ο Θερμαϊκός Θέρμης. Στεφανίδης. Πολίτης, Φαρμακερή, σέντρα η κεφαλιά, 1-1 με τον Κουτσικοβαγγέλη για τον Θερμαϊκό Θέρμης, ο οποίος απαντάει στο γκολ του Κυριάκου Χατζόπουλου. Πολύ νωρίς, 2 γκολ εδώ στη Θέρμη. Στο 29 της αναμέτρησης, το 1-1. Και το παιχνίδι ξανά από την αρχή. Σαράφογλου. Και Χατζόπουλος σε πλάγιο. Α, σε κόρνερ. Κόρνερ για το Θερμαϊκό. Εκτελείται η κεφαλιά έξω από τον Σταγιοτρόκα. Καλό, καλό, έλα, Δημήτρη, έλα. Ακόμα μια ευκαιρία εδώ για τον Θερμαϊκό Θέρμης.
Χατζόπουλος, ο Δημήτρης. Η μπαλά για τον Θερμαϊκό, ο Στεφανίδης για τον Σαράφογλου. Σαράφογλου ξανά για τον Καρατζά, περιμένει ο Χαλινόπουλος, θα προτιμήσει τον Πολίτη και αυτός για τον Στεφανίδη. Περιμένει ο Παύλος Μελάς στο 1 τρίτο του γηπέδου. Αχαλινόπουλος ο Κώστας με αντίπαλο τον Χατζόπουλο θα βγάλει τη σέντρα πάνω στο σώμα του αμυντικού του Παύλου Μελά. Αχαλινόπουλος, Χατζόπουλος με αυτοθυσία εκεί ο Πιτσιρικάς. Παύλος Μελάς ο οποίος δεν μπορεί να δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Η παλιά για τον Σαράφογλου σε πλάγια θέση, το σουτ μπλοκάρει ο Θωμάς Μουρμούρας. Ακόμα μια καλή φάση εδώ για τον Θερμαϊκό Θέρμης, με τον Μουρμούρα να μπλοκάρει όμως. Στο 32 αυτή η φάση. Σαράφογλου για τον Στεφανίδη. Έλα, έλα, τζο τώρα. Πάμε, πάμε. Εδώ έχει βγει ο Μουρμούρας. Στο 35. Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 1-1. Η σέντρα Μουρμούρας μπλοκάρει. Κόρνερ για τον Παύλο Μελά. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνουν του Θερμαϊκού, ένα σούτ από τον Φιδάκη πάνω στον Στεφανίδη, εδώ ο Χατζόπουλος. Και φάουλ που κάνει ο Αχαλινόπουλος πάνω στον Κυριάκο Χατζόπουλο. Τον Κουντούρα στην εκτέλεση. Κουντουράς. Χαμηλά, όχι και τόσο καλά εκτελεσμένο, πλάγιο παρόλα αυτά από την απομάκρυνση του Ιορδάνη Μαυρομάτη
η σέντρα από τον Χατζόπουλο, μια σέντρα σουτ βασικά, μπλοκάρει ο Μπαντής. Πολίτης κάθε την παλιά για τον Κράβαρη, σταματάει την μπάλα ο Αμυρίδης. Και το offside που δίνει ο Σιανίδης. Αχαλινόπουλος ο Κώστας, δύσκολο έργο απέναντι στον Κυριάκο Χατζόπουλο, ο οποίος κάνει πολύ καλή εμφάνιση σήμερα και θα παίξει για τον Παντελίδη. Έχει έρθει ο Στεφανίδης και πετάει την μπάλα σε πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Πολίτης, μια πολύ ωραία παλιά για τον Αχαλινόπουλο. Χατζόπουλος, πολύ ωραία για τον Τσούκλη. Συνεργασία δεν βγαίνει με τον Παντελίδη. Στεφανίδης για τον Πολίτη. Για τον Κουτσικό Βαγγέλη, διώχνουν του Παύλου Μελά με τον Παντελίδη. Σαράφογλου θα αφήσει για τον Λεωνίδα Χαλινόπουλο, αυτός θα βγάλει την σέντρα δίχως κανένα πρόβλημα και ο Μουρμούρας θα μπλοκάρει. Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 1-1. Πολίτης για τον Μαυρομάτι. Στεφανίδης έχει αρκετό χώρο, θα πάρει μέτρα. Τώρα θα δει τον Αχαλινόπουλο, θα προτιμήσει τελικά όμως τον Καρατζά. Εδώ σύγκρουση με τον Κουντουρά, Αχαλινόπουλος, Χατζόπουλος και φάουλ πάνω στον παίκτη του Παύλου Μελά, σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Παραμένει λοιπόν το 1-1 εδώ στην Θέρμη. Και ο Μπαντής θα μπλοκάρει. Πολίτης. Σαράφογλου. Καρατζάς για τον Στεφανίδη. Κάθετα για τον Κράβαρη, κλέβουν του Παύλου Μελά. Τσούκλης, Κουντουράς, θέλει να βρει τον Παντελίδη. Είναι δυνατή όμως η παλιά. Κουτσικό Βαγγέλης, Τρόκας και τώρα Στεφανίδης. Κουτσικό Βαγγέλης, κρατάει μπάλα, μένει όρθιος. Τώρα θα βγάλει μια σέντρα. Εκεί που βρίσκεται μόνο ο Κυριάκος Χατζόπουλος. Και θα ψάξει να βρει τον Τσούκλη.
οποίος έβαλε το σώμα του μπροστά στον Στεφανίδη Τσούκλης. Φιδάκης. Στεφανίδης. Σαράφογλου για τον Τρόκα. Η μπαλιά είναι δυνατή όμως. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού μετά από ένα καλό πρώτο μισάωρο. Άντε με τέρμα, άντε με αγόρι μου, άντε. Άντε 7 ώρες να τη φέρεις, 3 ώρες να βαρέσεις. Άντε βρε αγόρι. Συμφέρει, τι θα κάνει το τέρμα, μαλαγίες θα κάνει, αυτό θα κάνει. Εγώ θα φάει το δεύτερο, θα αλλάξω. Λογικό είναι. Και εδώ φάουλ. Αλλά αυτοί προσπαθούν να σωθούν. Που δίνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Η κεφαλιά από τον Παντελίδη εδώ σε μια φάση ανύποπτη για τον Παύλο Μελά. Κόρνερ που κερδίζουν οι Σταυροπολίτες. Στο 43 αυτό του παιχνιδιού. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Κουντουράς για τον Παύλο Μελά. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Φιδάκη έξω. Η μπάλα από τον Βερβέρη και όχι από τον Φιδάκη. Πολίτης και πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Φάουρε μαλάκα. Μας τρελάζεις ρε διετή. Καλά είσαι μαλάκας ρε. Είσαι μαλάκας. Το κάνει φάουρ τον έως και κίτρινη. Εδώ και μια κίτρινη. Κίτρινη στον πολίτη. Άντε γαμίσου τώρα. Μαυρομάτης. Κυκλοφορούν την μπάλα επίσης του Θερμαϊκού. Στεφανίδης για τον Καρατζά. Στεφανίδης, Κράβαρης, Κουτσικοβαγγέλης, θα κερδίσει ο Χατζόπουλος και πλάγιο για τον Θερμαϊκό. Τώρα από τα αριστερά ο Μαυρομάτης βάζει πολύ ωραία το σώμα του, ο Παντελίδης και η μπάλα βγαίνει έξω.
Χαλινόπουλος, ο οποίος δεν μπορεί να περάσει, κλέβει ο Τσεβρετζής, πλάγιο όμως για τον Θερμαϊκό, Θερμής. Και τελικά φάουλ. Τελευταία φάση λογικά του πρώτου ημιχρόνου. Σε πλάγια θέση αυτό το φάουλ με τον Πολίτη στην εκτέλεση, που στο πάει απευθείας, μουρμούρας με γροθιές, και τώρα Παντελίδης τελικά τελευταίο σφύριγμα από τον Γιάννη Παπαδόπουλο για το πρώτο μέρος. Θερμαϊκός Θέρμης, Παύλος Μελάς, 1-1. Επιστροφή λοιπόν εδώ στην Θέρμη για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ του Θερμαϊκού Θέρμης και του Παύλου Μελά. 1-1 το σκορ ημίχρονου. Με το Θερμαϊκό Θέρμης να έχει την κατοχή τη μεγαλύτερη στο πρώτο μέρος. Τρόκας για τον Μαυρομάτι και αυτός για τον Στεφανίδη. Καρατζάς, Αχαλινόπουλος για τον αδερφό του τον Κώστα, ο Λεωνίδας. Ξανά ο Λεωνίδας, ο οποίος θα κρατήσει μπάλα, θα συγκλίνει προς τον άξονα, και τώρα ο Τρόκας ανεβαίνει μέτρα ο Θερμαϊκός. Περιμένει ο Παύλος Μελάς στο ίδιο σκηνικό με αυτό του πρώτου μέρους. Κράβαρης γυρνάει, παίζει για τον Κουτσικό Βαγγέλη, το σουτ. Βγήκε η άμυνα από τους Σταυροπολίτες. Λεωνίδας Αχαλινόπουλος για τον Κουτσικό Βαγγέλη. Και αυτός για τον Καρατζά. Και τώρα ο Στεφανίδης. Κράβαρης θέλει να γυρίσει. Διώχνει του Παύλου Μελά. Σαράφογλου, Μαυρομάτης δεν μπορεί να περάσει από τον Χατζόπουλο. Κόρνερ τελικά, σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Κόρνερ για το Θερμαϊκό. Τελείται, διώχνει του Παύλου Μελά. Πολύ δυνατές οι μονομαχίες. Πολίτης το γύρισμα. Κράβαρης, η προβολή από τον Αμυρίδη. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Θερμαϊκό Θέρμης. Με τον Αμυρίδη να σώζει. Και εδώ φάουλ που δίνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Φιδάκης, Σαράφογλου, κερδίζει ξανά για τον Θερμαϊκό. Αχαλινόπουλος για τον Καρατζά, εδώ πάει να κερδίσει ο Τσούκλης. Και τώρα ο Τρόκας. Πολίτης για τον Μαυρομάτι, θα κάνει και το overlap, όχι θα το κάνει, η σέντρα τελικά φτάνει στον Τσεβρετζή,
και αυτός για τον Κουντουρά. Βερβέρης μακριά. Ο Βερβέρης μακριά. Τσούκλης. Παντελίδης και όχι ο Τσούκλης. Ποιος πάει να τα κάνει όλα μόνος του. Παντελίδης, ο οποίος θα πατήσει περιοχή. Βγαίνει ο Μπαντής. Να λοιπόν, που πήγε να κάνει το απίστευτο. Ο Ανέσης Παντελίδης πέρασε τρεις παίκτες του Θερμαϊκού. Πάτησε περιοχή και κερδίζει ένα κόρνερ. Στο 49. Στο 50 και όχι στο 49. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Μαυρομάτης και φάουλ του Φιδάκη, έξυπνο. Και κάρτα που θα δει ο Φιδάκης. Αχαλινόπουλος παράλληλα για τον Σαράφογλου και αυτός κάθετα για τον Πολίτη. Από κοντά ο Φιδάκης, κρατάει ο Πολίτης, έρχεται και ο Βερβέρη για ενισχύσεις. Χατζόπουλος ο Κυριάκος για τον Παντελίδη. Κερδίζει καθαρά ο Τρόκας. Πολύ ωραίο το 1-2. Εδώ το τάκλιν, έχει βγει η μπάλα τελικά έξω. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Θερμαϊκού. Μαυρομάτης. Περιμένει ξανά ο Παύλος Μελάς. Ένα-ένα να επενθυμίσουμε. Κουτσικοβαγγέλης. Αχαλινόπουλος. Η σέντρα, η κεφαλιά. Και υπάρχει χέρι πέναλτι που δίνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος για τον Θερμαϊκό. Και ευκαιρία λοιπόν με τον Θερμαϊκό Θέρμης να περάσει μπροστά στο σκορ. Με τον Αμυρίδη παρέλα να τα λέει εκεί με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Στο 53. Για να δούμε εδώ την ευκαιρία που έχει ο Θερμαϊκός Θέρμης να περάσει μπροστά στο σκορ με αυτό το πέναλτι. Ο Δημήτρης Πολίτης στην εκτέλεση. Πολίτης απέναντι στον Μουρμούρα. Πολίτης εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για τον Θερμαϊκό Θέρμης με αυτό το πέναλτι του Δημήτρη Πολίτη. Τον Θερμαϊκό Θέρμης να περνάει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ και να κάνει την ανατροπή μετά τον γκολ που είχε δεχθεί στο ξεκίνημα από τον Κυριάκο Χατζόπουλο. Ισοφάρισε μετέπειτα στο πρώτο μέρος και τώρα κάνει την ανατροπή με το πέναλτι του Δημήτρη Πολίτη.
Τσεβρετζής. Κουντουράς. Θα δώσει για τον Σαριανίδη, για τον Τσεβρετζή. Και εδώ ο Μανώλης Μπαντής. Πολίτης, θα αλλάξει πολύ ωραία για τον Μαυρομάτι, όπως εν συνεχεία θα ανοίξει και αυτός το κοντρόλ με αποτέλεσμα η μπάλα να βγει σε ελεύθερο για τον Παύλο Μελά. Και εδώ πλάγιο για την ομάδα της Θέρμης. Και φάουλ για τον Παύλο Μελά, σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Μπαλιά για τον Τζούκλι, δεν θα περάσει. Κερδίζει ο Μαυρομάτης, πως κάνει μια πολύ ωραία επέλαση από τα αριστερά. Εδώ στο 7 η μπάλα. Μαυρομάτης, δεύτερη προσποίηση, το σπάσιμο στο ύψος του πέναλτι. Και τώρα μακριά ο Δημήτρης Χατζόπουλος. Τσούκλης. Εδώ φάουλ του Τσεβρετζή. Ο Κουντουράς ήταν πριν και όχι ο Τσούκλης. Τους που έκανε την πάσα. Ρε, έλα χτύπησε το φάουλ εδώ. Τελικά κόρνερ, σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Είναι ο κράβα, είναι ο ψηλός από την Ανδρία, είναι πάνω το παιδί. Εδώ όμως είναι το ψηλό. Δεν καταλαβαίνει, εσύ να το κάνει έτσι. Καταρχήν βρίσκει, φεύγει ο Στέλιος Σαμάτος, ο Στέλιος Σαμάτος, ο Στέλιος. Η σέντρα από τον Πολίτη, μια σέντρα σούτ βασικά. Ο Μουρμούρας δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει. Βολέ του Μουρμούρα, Στεφανίδης για τον Κουτσικό Βαγγέλη, εδώ ο Τσούκλης, Αχαλινόπουλος, αποφεύγει δύο παίκτες του Παύλου Μελά, ο Κώστας Αχαλινόπουλος,
Και ο Σαράφογλου για τον Μαυρομάτι. Και αυτός με τη σειρά του για τον Αχαλινόπουλο. Μαυρομάτης, πολύ ωραία προσποίηση. Άνοιξε το κοντρόλ, δεν έχει φύγει ο κινδύνος για την άμυνα του Παύλου Μελά. Αχαλινόπουλος τώρα, ο Λεωνίδας. Κάνει την προσποίηση. Και άλλη προσποίηση με το σουτ, με το αριστερό που έκανε ο Λεωνίδας Αχαλινόπουλος. Ξανά Κουτσικοβαγγέλης, η σέντρα, η προβολή και το 3-1 με τον Ιορδάνη Μαυρομάτη, ο οποίος το δικαιούταν με την συνολική του εμφάνιση. 3-1, ο Θερμαϊκός Θέρμης προηγείται εδώ στην Θέρμη. Να λοιπόν που η Θέρμη κάνει την ολική ανατροπή με 3-1 προηγείται του Παύλου Μελά. Βερβέρης για τον Χατζόπουλο, λάθος συνεννόηση και πλάγιο για τον Θερμαϊκό. Στεφανίδης για τον Πολίτη. Στεφανίδης ξανά για τον Σαράφογλου. Καρατζάς έχει γυρίσει το παιχνίδι για τον Θερμαϊκό Θέρμης. 3-1 προηγείται του Παύλου Μελά, ο οποίος μετά τον γκολ που σημείωσε θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκατσε. Υποχώρησε αρκετά. Μαυρομάτης. Και η μπάλα έξω. Βερβέρης και εδώ φάουλ πάνω στον παίκτη του Παύλου Μελά. Κουντουράς στο φάουλ. Η παλιά για τον Τσούκλι, διώχνουν του Θερμαϊκού Θέρμης και τώρα ο Πολίτης. Κουτσικοβαγγέλης, Κράβαρης, Χαλινόπουλος. Φύγε για να φύγει.
Τσούκλης. Πλάγιο για τον Παύλο Μελά. Χατζόπουλος, Στεφανίδης, Φιδάκης, μπαλά περνάει από τον Καρατζά και έρχεται να διώξει ο Αχαλινόπουλος. Και φάουλ για τον Θερμαϊκό. Πάρε ρε! Εκεί δεν είναι δεξί ρε. Καμό! Φάλλο για το Θερμαϊκό, σε πλάγια θέση για τους γηπεδούχους, ενώ βλέπω τον Γιάννη Τσάρτσελ να έχει σηκώσει την πρώτη του αλλαγή. Εκτελείται το φάουλ, απευθείας, με γροθιές, ο Μουρμούρας μπλοκάρει τώρα. Έγινε το λάθος, Καρατζάς. Και εδώ έχουμε πλάγιο για τον Θερμαϊκό.
Σαριανίδης Τσεβρετζής, δεν θα βγει συνεργασία. Ο Τσικοβαγγέλης κλέβει για την Θέρμη. Και τώρα η μπαλιά στα δεξιά για τον Φούσκα, ο οποίος πέρασε νωρίτερα. Πρόλαβε τελικά ο Φούσκας, εκεί βρίσκεται ο Αμυρίδης πλάγιο για τον Θερμαϊκό. Ο Φούσκας, η κεφαλιά και η μπάλα στο δοκάρι από τον Νεκράβαρη. Να λοιπόν, ευκαιρία εδώ ξανά για τον Θερμαϊκό Θέρμης. Μπράβο Δημήτρη. Όχι μία. Κεφάλου που δίνει. Χατζόπουλος, μένει όρθιος, θα προσπαθήσει για τη σέντρα και πλάγιο για την ομάδα του Παύλου Μελά. Χατζόπουλος διστάζει για το σούτ, εν συνεχεία το σούτ, ο Μποαντής θα μπλοκάρει. Παντελίδης, Στεφανίδης και τώρα σειρά της Θέρμης, Κουτσικοβαγγέλης για τον Φούσκα, πίσω για τον Χαλινόπουλο. Φούσκας, θα αλλάξει παιχνίδι για τον Μαυρομάτι. Κουτσικοβαγγέλης μένει όρθιος, μοιράζει στα αριστερά τώρα για τον Κώστα Χαλινόπουλο. Η μπαλά φτάνει στον Στεφανίδη, ο οποίος θα πιάσει το σούτ πάνω στον Τσούκλη και τώρα Σαράφογλου πίσω. Καρατζάς για τον Στεφανίδη. Χαλινόπουλος και εδώ φάουλ του Αμυρίδη. Εδώ κάποια νεύρα. Κάποια νεύρα τα οποία ηρεμούν κατευθείαν. Εδώ πέρα θα έχουμε κάρτες από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος καλεί τον Κουτσικοβαγγέλη και τον Αμυρίδη. Κίτρινη και στους δύο. Α, όχι, στον Κουντουρά, ο οποίος μπήκε να ζητήσει το λόγο στον, από τον Κουτσικοβαγγέλη. Λίγη το σκηνικό με τον Κουτσικοβαγγέλη να αποχωρεί σιγά σιγά από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτό σου ζητάνε, έκανε μεγάλη ζημιά. Ζητάνε, πώς ζητάνε.
Λέω. Φάουλ για τον Θερμαϊκό με τον Φούσκα, από εκεί που σταματήσαμε. Θα διώξουν τον Παύλο Μπελά. Ένα σούτ στην συνέχεια της φάσης, απευθείας έξω από τον Μπικιάρη. Για τον Τσεβρετζή, ο οποίος θα πιάσει το σούτ πάνω στον Μαυρομάτι. Στεφανίδης για τον Σαράφογλου και αυτός για τον Αχαλινόπουλο. Φούσκας. Δυνατές οι μονομαχίες και εδώ φάουλ του Σαριγιαννίδη πάνω στον Αχαλινόπουλο. Καρατζάς. Μπικιάρης. Κυνηγάει ο Κράβαρης, Χατζόπουλος, Τσούκλης. Χατζόπουλος άνοιξε το κοντρόλ και τώρα ο Σαράφογλου για τον Μπεκιάρη. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Θερμαϊκού. Αχαλινόπουλος, Κράβαρης, πολύ ωραία κυκλοφορία από τους γηπεδούχους. Και εδώ πέρα ο Μπικιάρης από τη συνεργασία που είχε με τον Κράβαρη, παράλληλη παλιά, διώχνουν του Παύλου Μελά. Να λοιπόν, ακόμα μια καλή ευκαιρία εδώ για τον Θερμαϊκό. Τίλι. Φούσκας. Τον Αχαλινόπουλο. Ξανά ο Φούσκας, θα βρει τον Κώστα Αχαλινόπουλο αυτή τη φορά. Και αυτός για τον αδερφό του, τον Λεωνίδα. Τσούκλης. Κερδίζουν τον Θερμαϊκού, Τρόκα με τον Τρόκα. Κράβαρης. Σαράφογλου και ο Φιδάκης θα διώξει. Τσούκλης, Μαυρομάτης, ποιος συγκλίνει προς τον άξονα, θα κάνει το σουτ στην αγκαλιά του Μουρμούρα. Thank you.
Το κερδίζει ο Τσούκλης, θα πιάσει και το σουτ με τα πόδια ο Μπαντής και τώρα εν συνεχεία δεύτερο σουτ, μπλοκάρει αυτή τη φορά ο τερματοφύλακας του Θερμαϊκού Θέρμης. Να λοιπόν, μετά από ευκαιρία, μετά από αρκετή ώρα ευκαιρία για τον Παύλο Μελά. Η μπαλιά δεν θα περάσει από τον Σαράφογλου. Και εδώ κάρτα που θα δει ο Δημήτρης Χατζόπουλος για αυτό το μαρκάρισμα. Έχει βγει ο μουρμούρας, σηκωμένη σημεία παράλληλα από τον πρωτοβοηθό, τον κύριο Σιαννίδη. Τσεβρετζής. Εδώ ένα σουτ έξω τελικά. Να λοιπόν, ευκαιρία εδώ για τον Παύλο Μελά με τον Παναγιωτίδη, αν πρόσεξα. Στο 81. Ο Πίτσιος έχει μπει για τον Παύλο Μελά. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνουν τις Θέρμης, σε ένα χώρο που κινείται ο Αμυρίδης. Θα βγάλει τη σέντρα για τον Τσεβρετζή, έδιωξε ο Καρατζάς και τώρα Μαυρομάτης. Από κοντά ο Τσούκλης, διώχνει ο Σαράφογλου και τώρα αντεπίθεση για τον Θερμαϊκό Θέρμης με τον Χαλινόπουλο, τον Κώστα, που θα μοιράσει για τον Μπικιάρη πλάγιο για τον Παύλο Μελά, καθώς ήταν δυνατή η παλιά του. Σαράφογλου. Και πλάγιο για τον Θερμαϊκό. 1-1 τα κουφάλια στο 80 με τον Αϊβάζη. Εδώ κάτι σαν σουτ. Δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα ο τερματοφύλακας του Παύλου Μελά, ο Θωμάς Μπουρμούρας. Τσούκλης από τα
αριστερά, χαμηλά η σέντρα, διώχνει ο Τρόκας και τώρα Φιδάκης, παίξει δεξιά για τον Χατζόπουλο, πίσω για τον Πίτσιο. Φιδάκης, Πίτσιος, Τσεβρετζής για τον Φιδάκη, πίσω για τον Αμυρίδη, ποιος θα γεμίσει για τον Σαριγιαννίδη. Λάγιο για τους Σταυροπολίτες. Μακριά ο Καρατζάς. Πίτσιος θέλει να βρει τον Τσούκλι, κεφαλιά προς τα πίσω από το Μαυρομάτι. Σαράφογλου με το κεφάλι για τον Μπαντή. Η μπαλιά δεν θα πέρασε τον Αμυρίδη. Σαριγιαννίδης. Ωραία συνεργασία των φιλοξενούμενων. Τσούκλης. Σαράφογλου. Θα βγάλει κάθε την παλιά για τον Μπικιάρη. Υπάρχει σηκωμένη, για τον Αμανατίδη. Σηκωμένη σημαία για offside. Κερδίζουν του Παύλου Μελά με τον Τσούκλι, Τσεβρετζής. Για να δούμε εδώ αυτή την ευκαιρία. Προλαβαίνουν τελικά του Θερμαϊκού και διώχνουν. Η μπαλιά στα αριστερά. Αχαλινόπουλος δεν μπορεί να περάσει τον Χατζόπουλο, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι πάντως. Πέρα από την γενικότερη εικόνα. Εδώ αλλάζουν του Θερμαϊκού, Χατζόπουλος κερδίζει και θα παίξει για τον συνονόματο του Δημήτρη Χατζόπουλο. Και τώρα από τα αριστερά ο Παύλος Μελάς με αντίπαλο τον Μπικιάρη, μπαλιά περνάει, έχουν γυρίσει του Θερμαϊκού. Αχαλινόπουλος, πρέσινγκ ψηλά για τους Σταυροπολίτες. Φιδάκης. Ένα γέμισμα για τον Τσεβρετζή, θα διώξει ο Τρόκας, Σαράφογλου και φάουλ στον παίκτη του Θερμαϊκού. Και τώρα η σειρά του Θερμαϊκού να βγάλει κάποια επίθεση. Ένα μακρινό σου, την μπάλα βρίσκει σε πλάτη αμυντικού και κόρνερ. Το άλλο Τάσο, το άλλο. Το άλλο, το άλλο. Φαίνεται.
Ξέρω, ό,τι θέλετε. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Απευθείας στο σούτ, σέντρα σούτ και κόρνερ από την κεφαλιά του Αμυρίδη. Εκτελείται, μπλοκάρει ο Μουρμούρας. Εδώ ο Παύλος Μελάς βγάζει πολύ ωραία συνεργασία. Μια σέντρα, σουτ, έξω. Τεράστια ευκαιρία που χάνεται από τους Σταυροπολίτες στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Και για την ακρίβεια στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλάγιο για τον Θερμαϊκό. Καρατζάς, πλάγιο. Και υπάρχει σηκωμένη σημαία. Τελικά. Θερμαϊκός σέρβις Παύλος Μελάς 3-1, να υπενθυμίσουμε καθώς πλησιάζουμε προς την λήξη του παιχνιδιού. Χατζόπουλος για τον Φιδάκη, ποιος άνοιξε το κοντρόλ, κερδίζουν του Θερμαϊκού. Στεφανίδης για τον Αμανατίδη, σηκωμένη σημαία, offside. Και τελευταίο σφύριγμα από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 3-1.